Βαλένθια και ουσιαστικά έχει μείνει μόνο ο Ντάνι, ο οποίος αγωνίζεται στη Ζενίτ στο ρωσικό πρωτάθλημα, να έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του. Είναι ωραία η παλιά για τον Αλονέφτη, έχει βγει ο Εντουάρντο το πλασί από τον Αλονέφτη και το 1-0. Μόλις στο τρίτο λεπτό η Κύπρος πετυχαίνει τον απόλυτο ευνηδιασμό μέσα στο Αφόνσο Ενρίκε, στο ιδανικό ξεκίνημα για τον Μεϊρέλες. Αυτός βρήκε τον άνιμα αντίπαλο, τον Αβραάμ, θα βγάλει τη σέντρα και θα λιάγει πάλι στα δίχτυα. Μια μοιραία αδράνεια στο 8ο λεπτό φέρνει την ισοφάριση από τον Ούγο Αλμέιδα. Επιμένουν οι Πορτογάλοι. Η σέντρα από τον Άνι δεν έφτασε αυτή τη φορά στον Ούγο Αλμέιδα. Χαραλαμπίδης για τον Κωνσταντίνου που είναι μόνος ανάμεσα σε δύο. Παραλίγο να γίνει το λάθος, ευκαιρία εδώ για τον Κωνσταντίνου. Περνάει την μπάλα και είναι στα δίχτυα το 2-1 για την Κύπρο στο 11ο λεπτό. Μεϊρέλες θα κάνει το σουτ, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Επίσης ένα αχρίαστο τέρμα. Κουαρέσμα και πάλι με το δεξί σέντρα. Γύρισμα από τον Ντάνι, κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Και τώρα ο Μακρύδης. Χαραλαμπίδης. Ωραία η πάσα για τον Οκά. Το πλασέκι, η μπάλα στα δίχτυα. 3-3 στην πρώτη του επαφή, είναι την μπάλα. Εκτελεί ο Κουαρέσμα το κόρνερ. Στρώνει την μπάλα στον Φερνάντες. Ένα απίστευτο τέρμα στο 60 λεπτό. Το 4-3. Πολύ ωραία στην άλλη πλευρά. Σε θέση βολής τον Μπρασίνοβιτς. Ευκαιρία για τον Αβραάμ. 4-4 στο 89. Από το σούτ τον Μπρασίνοβιτς και την ασταθή απόκριση του Εντουάρντο. Έρχεται ο Αβραάμ με καρφωτή κεφαλιά εξ επαφής. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα των Πορτογάλων για το 4-4.